Οι φορολογούμενοι μεταξύ άλλων θα πρέπει να εξοφλήσουν την επόμενη δόση του φόρου εισοδήματος και του ειδικού τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ το φόρο ακίνητης περιουσίας του 2010, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2013. Όλα αυτά τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Επιπλέον, μέσα στο Δεκέμβριο, το Υπουργείο υπολογίζει να εισπράξει από ΦΠΑ και ΕΦΟΚΟΥ 2,92 δισεκατομμύρια ευρώ, ανεβάζοντας συνολικά τον λογαριασμό στα 5,36 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα, όπως τονίζεται και σε δημοσίευμα της εφημερίδας Έθνος, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα ταχυδρομήσει τα πρώτα 120.000 ειδοποιητήρια στους φορολογουμένους για την καταβολή του φόρου ακίνητης περιουσίας του 2010. Τα σημειώματα θα αποσταλούν κατά προτεραιότητα σε όσους δεν πλήρωσαν το περασμένο καλοκαίρι το ΕΤΑΚ του 2009. Ειδικότερα το Υπουργείο Οικονομικών αναμένει να εισπράξει 1,11 δισεκατομμύρια ευρώ από το φόρο εισοδήματος που καταβάλουν οι φορολογούμενοι με δόσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών περιμένει σημαντικά έσοδα τον ερχόμενο μήνα από τη φορολογία εισοδήματος. Είναι αμφίβολο όμως αν τελικά θα τα εισπράξει, καθώς πολλά νοικοκυριά λόγω της οικονομικής αδυναμίας αφήνουν απλήρωτες τις δόσεις, προσδοκώντας ότι θα τις ρυθμίσουν μελλοντικά ως ληξιπρόθεσμο χρέος. Από την αρχή του έτους μέχρι τέλος Οκτωβρίου, τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν σε 11 δισεκατομμύρια ευρώ. 231 εκατομμύρια ευρώ από τις δόσεις του ειδικού τέλους ακινήτων και από το φόρο ακίνητης περιουσίας του 2010. 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας που πρέπει να καταβληθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2012. 1,12 δισεκατομμύρια ευρώ από ΦΠΑ, στόχος που θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολος λόγω της κατακόρυφης πτώσης της κατανάλωσης που καταγράφεται μήνα με το μήνα. Το πρόβλημα επιδεινώνεται και από το γεγονός ότι πολλοί επιχειρηματίες, ενώ μεν εισπράττουν τον ΦΠΑ, δεν τον αποδίδουν τελικά στην εφορία, καθώς αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας και χρησιμοποιούν τα ποσά του ΦΠΑ για την πληρωμή μισθών, αγορά εμπορευμάτων. Εντυπωσιακό στοιχείο που αποτυπώνει επίσης την αδυναμία εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων από τους φορολογούμενους είναι και το γεγονός ότι περίπου ένα στους πέντε επιτηδευματίες δεν υποβάλλει πλέον περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ. Καθώς επίσης το κράτος αναμένει να εισπράξει 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ειδικό φόρο που επιβάλλεται στα τσιγάρα, τα ποτά, τα καύσιμα και ειδικά από τον ΕΦΟΚΟΥ που επιβάλλεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το τελικό αποτέλεσμα όμως θα εξαρτηθεί από την κατανάλωση πετρελαίου που ήδη εμφανίζει κάμψη 20% σε σχέση με πέρυσι, καθώς τα νοικοκυριά στρέφονται σε εναλλακτικές μεθόδους θέρμανσης.